Χριστή παρέμεινε για δύο ημέρες στην διεύθυνση της πολεοδομίας Ζακύνθου μετά από όσα καταγγέλθηκαν από το Σύλλογο των Εργαζομένων της Νομαρχίας. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση προκειμένου να συζητηθεί το περιστατικό βιαιοπραγίας κατά υπαλλήλου της πολεοδομίας από πολίτη μέσα στο γραφείο του Νομάρχη που σημειώθηκε τη Δευτέρα το μεσημέρι. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από όλους, ενώ από τους εργαζόμενους ζητήθηκαν μέτρα προστασίας τους από την Νομαρχία. Συνάντηση με τον βουλευτή Δημήτρη Βαρβαρίγκο θα έχουν οι έμποροι του νησιού προκειμένου να του γνωστοποιήσουν τις ομόφωνες αποφάσεις που πάρθηκαν από τις τοπικές αρχές προκειμένου να προχωρήσει το έργο της δημιουργίας προβλήτας πρόσδεσης των κουρασγερόπλιων. Το σχέδιο Καλλικράτης που έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση η κυβέρνηση αποτέλεσε το αντικείμενο της εκπομπής Δίχως Άλοθη από την Έρο Ζήτα, στην οποία φιλοξενήθηκαν οι δήμαρχοι Ζακυνθίων Διονύσης Ακτύπης, Αρκαδίων Στέλιος Μποζίκης, καθώς και ο εκδότης της εφημερίδας Ημέρα της Ζάκυνθος Σπύρος Καμπιώτης. Όλοι τους ανέπτυξαν τις απόψεις τους όχι μόνο για το αν πρέπει να δημιουργηθεί ένας ενιαίος δήμος στο νησί μας, αλλά και για το σε ποια περιφέρεια θα πρέπει να διεκδικήσουμε να ενταχθούμε. Συνεχείς επαφές με την περιφέρεια προκειμένου να δρομολογηθούν λύσεις για τα τεράστια προβλήματα του οργανισμού θα έχει το επόμενο διάστημα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ίδρυυσης Παναγιώτης Αβράμης. Πρώτη προτεραιότητα αποτελούν τα έργα συντήρησης των εγκαταστάσεων του οργανισμού και η σύνδεση των 8 γεωτρήσεων του κυρίου, όπου θα εξεταστεί αν το συγκεκριμένο έργο πρέπει να γίνει ή όχι. Την Τσικνοπέμπτη θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη των καρναβαλικών εκδηλώσεων στη Ζάκυνθο. Η αντιδήμαρχος Ζακυνθίων Κατερίνα Μοθωνέου ανακοίνωσε ότι ο βασιλιάς Καρνάβαλος θα ξεκινήσει φέτος από το Αργάσι. Σε καταγγελία ότι πραγματοποιούνται κατευθυνόμενες μαθητικές εκδρομές σε πολυκαταστήματα εκτός Ζακύνθου, προχώρησε ο Εμπορικός Σύλλογος. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γεράσιμος Τσουλούφης.